Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ στο κανάλι μα για να συζητήσουμε τι γεωπολιτικέ εξελίξει με έμφαση σε αυτή τη συζήτηση στα ελληνικά θέματα σε σχέση με τι ΗΠΑ, όπου εκεί έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον για τι εκλογέ τη 5η Νοεμβρίου. Λοιπόν, να συνδεθούμε με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον καλό φίλο και πάντα στην πρώτη γραμμή των εθνικών θεμάτων, Έντι Ζεμενίδη, εκτελεστικό διευθυντή του ΧΑΛΚ, το πιο αποτελεσματικό από τα ομογενειακά σχήματα. Καλησπέρα, Έντι. Καλησπέρα, Λάμπρο. Λοιπόν, οι Ηνωμένε Πολιτείε στην τελική ευθεία για τι εκλογέ, όπου εκεί οι δημοσκοπήσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε και βλέπουμε, δείχνουν έτσι ένα, ντέρμπι. Α ξεκινήσουμε από αυτό. Τι βλέπει, Θα παραμείνει ντέρμπι. αυτή η μυθολογία ότι υπάρχουν και αναποφάσιστοι, είναι η μυθολογία. Όλοι έχουν αποφασίσει. Το μόνο είναι μερικοί δεν έχουν αποφασίσει αν τα ψηφίσουν. Και το βλέπουμε, το βλέπουμε, την απορία που έχουν και την ανησυχία που έχουν για παράδειγμα οι δημοκρατικοί, γιατί βλέπουμε τι βάζουν τον Μπαράκ, τον Μπαράκ Ομπάμα να πάει, πού το, που τον στέλνουν και έχουν φυσικά μια ανησυχία με τους άντρες τους μαύρους, και με άλλους που ιστορικά ψηφίζανε δημοκρατικά και σήμερα μέχρι και σήμερα και το, το New York Times έκανε μια ενδιαφ... πολύ ενδιαφέρον ανάλυση ότι ε, πλέον εκεί που τους είχαν δεδομένους ή τους Λατίνους ή τους Μαύρους οι δημοκρατικοί, τώρα ε, πάει, ε, οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι και πιο συντηρητικοί. Και, και έχουν ένα πρόβλημα εκεί οι δημοκρατικοί με, με τη φήμη που είναι, έχουν γίνει και πολύ ελιτ. Α, ότι έχουν γίνει λιτίστικοι από εκεί που ήταν ναι. πιο κοντά ναι. σε Και τις ομάδες. Ναι, οι... Και, και, οι πιο, και οι πιο αριστεροί, και πιο αριστεροί και, και, στο κόμμα το δημοκρατικό, γιατί να θυμηθούμε ότι ο Μπιλ Κλίντεν δεν ήταν δεν ήταν από αυτούς τους αριστερούς, ήταν κεντρικός. Ο, στην πόλη τη δικιά μου είχαμε τον Richard Daly, είχαμε τον Rami Manuel. Τώρα έχουν έρθει μερικοί αριστεροί που μπορεί που ήταν και από, τα χιλια, από το 1968 και είχαν τα όνειρα, νομίζανε ήταν η ευκαιρία τους να πραγματοποιήσουν τα, το, το όνειρό τους από το 68, αλλά α, αυτοί είναι άσπροι και έχουν κάνει ένα τεράστιο ε, λάθος που νομίζουν οι νεονότητες είναι αριστεροί σαν αυτούς που δεν είναι. Α, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τους αριστερούς, για τους δημοκρατικούς και οι ριπουμπλικάνοι έχουν άλλο πρόβλημα. Οι που είχαν και πάντα ήταν το κόμμα, αυτοί που ήταν πιο σπουδασμένοι, αυτοί που πήγανε πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα στα, στα προάσια της Αμερικής ήταν όλοι ριπουμπλικάνοι και αυτά τα προάσια, τα λεγόμενα που τα λέμε είναι purple γιατί η δημοκρατική είναι μπλε, οι ριπουμπλικάνοι είναι κόκκινη. Okay. Αυτά, τα προάσια, αυτά τα προάσια που τα λέμε purple move αυτά τα προάσια ήταν όλα μια φορά και ένα καιρό και, και μάλλον ακόμα είναι... Είναι ρηπουμπλικάνοι, είναι παραδοσιακά ρηπουμπλικάνοι. Ας πούμε, αν ήταν κόμμα η Νέα Δημοκρατία, θα κερδού, στην Αμερική θα κερδούσε όλα αυτά τα, τα, τα προάσια. Αλλά δεν θέλουν το Τραμπ, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορεί Α. και οι Δημοκρατική και αυτά τα, τα προάσια να, να νοσταλγούν τον George Bush στο γιο. Αυτή λοιπόν, αυτή, αυτή υπάρχει περίπτωση να απέχουν, ας πούμε, οι, αυτοί, οι, 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 ομάδες στους οποίους ποντάρει, ποντάρουν Δημοκρατική, αλλά δεν είναι όπως τους νομίζουν, δηλαδή αριστεροί κλπ. Αυτοί μπορούν να κάτσουν σπίτι τους ή θα πάνε να ψηφίσουν Τραμπ ή δεν θα πάνε καθόλου. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα των δημοκρατικών είναι πολύ απλό. Είναι, θα βγουν οι νεαροί, γιατί οι νεαροί τους σώσανε και το 20 και το 22. Πού θα ψηφίσουν οι Λατίνος ιδιαίτερα σε μερικές χρήσιμες Πολιτείες σαν την Αβάντα, την North Carolina που μπορούν να κάνουν και, και, και για τα δύο κόμματα τι θα ψηφίσουν οι γυναίκες στα προάσια. Α, τώρα αυτό δεν ξέρουμε και όπως βλέπουμε οι, όλες οι δημοσκοπήσεις, οι, καλέ καλές δημοσκοπήσεις το έχουν 1-2% διαφορά σε 7 πολιτείες. Σε 7 πολιτείες. Και ε, 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 εγώ περιμένω να, να, να μην ξέρουμε και την ίδια βραδιά. Εγώ πιστεύω ο Τραμπ ό,τι και να γίνει θα δηλώσει ότι κέρδισε την ίδια βραδιά, αλλά μπορεί να μην ξέρουμε γιατί βλέπουμε ήδη και το επιστολικό ψήφο στη Πενσοβένια. Μπορεί να έχουμε και ένα εκατομμύριο άτομα που θα ψηφίσουμε επιστολικό ψήφο μόνο σε αυτή την πολιτεία. Μόνο σε αυτή Πολύ. την πολιτεία. Πολύ. Πολύ. πάρα πολύ. 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 Και όταν πολύ. βλέπουμε αυτό το ψήφο η Pennsylvania, τα 70%, 70-75% που έχουν επιστρεφτεί μέχρι τώρα, φαίνονται να είναι από δημοκρατικούς. Άρα στα, στα swing states είναι η διαφορά που είναι 1-2%. Ναι. Και, και στα swing states και σε όλη την Αμερική. Αλλά τώρα δεν ψηφίζουμε σαν μια χώρα παρόλο που είναι, είναι, είναι state με state και δήμο με δήμο, γιατί υπάρχουν και διαφορετικούς κανόνες σε κάθε δήμο. Αλλά στα 7 swing states που πρέπει να κοιτάμε να προσέχουμε πολύ, πολύ προσεκτικά την Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Arizona, Nevada, και, και είναι μια πόλη στην Ναμπράσκα γιατί στην Ναμπράσκα ε, ξεχωρίζουν τους ελέκτορες και η, η πόλη του της Όμαχα μπορεί, μπορεί να βγάλει δικό της ελέκτορα και η Όμαχα συνήθως ψηφίζει δημοκρατικά. Ε, sorry, υ, υπάρχουν πολλά σενάρια, πάρα πολλά σενάρια και, και εδώ γι' αυτό όταν είναι πολλοί που βλέπουν για, για, παράδειγμα εδώ στο Σικάγο δεν βλέπουμε καμιά διαφήμιση για τις προεδρικές εκλογές. Αλλά αν πάω μισή ώρα μακριά από το σπίτι μου στο Wisconsin, βλέπω μάχη. Αν πάω δύο ώρες μακριά στο Michigan, βλέπω τεράστια μάχη. Και γι' αυτό μερικές φορές λέω και σε όλα τα κανάλια «Μη μιλάτε σε Ελληνοαμερικάνο που είναι στη Νέα Υόρκη ή στη Καλιφόρνια ή στο Σικάγο. Δε, αν δεν έχουν πατήσει σε αυτά τα, τα swing stakes, ξέρουν και την πραγματικότητα τι γίνεται. <Κι>, σε ό,τι αφορά τώρα όποιος και να εκλεγεί, να δούμε σε αυτά που αφορούν σε εμάς. Δηλαδή στην πολιτική, στην περιοχή Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα, Ισραήλ, yeah. Τουρκία, δηλαδή Ιράν, όλο αυτό το πλέγμα εδώ. Ε, τι περιμένουμε αν εκλεγεί ο ένα ή ο άλλος, τι διαφορέ περιμένουμε, α το πάμε στη μεγάλη εικόνα, να το πάμε ένα-ένα. Στο θέμα, α πούμε, να πάμε με την κρίση. Πρώτα στο, στο, στο Ισραήλ, δηλαδή στην Μέση Ανατολή, τι περιμένουμε αν εκλεγεί ο ένα ή ο άλλο, Το πρώτο θέλω να, μι, ε, θέλω να τονίσω κάτι πολύ πιο γενικό που με ανησυχεί όποιο και να βγει. Όποιο και να βγει, γιατί είναι κάτι που βλέπουμε τώρα για πάνω από μια δεκαετία στην Αμερική. Ότι ο Αμερικάνικος λαός δεν θέλει να παίξει το ηγετικό ρόλο, δεν θέλει η χώρα της, τους να παίξει το ηγετικό ρόλο που έχουμε συνηθίσει. Και όλα τα προβλήματα που θα συζητήσουμε τώρα, και η Ουκρανία και το Ισραήλ, είναι σαν το έγκλημα. Όταν ο ασυνόμος δεν υπάρχει σε μια γειτονιά, η γειτονιά γίνεται ζούγκλα. Και αυτό αυτό δυσυχώς δεν το έχει δεχτεί ο λαός της Αμερικής. Ότι έχουμε και μια ευθύνη προς, προς τον κόσμο και προ, προς την παγκόσμια σειρά. Δεν μπορεί να ερχόμαστε και μόνο να λέμε και να θυμηθούμε πάρα πολύ την κρίση στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να έρθουμε στην Αθήνα εμείς από την Ουάσινγκτον και να λέμε μη πουλάτε τα λιμάνια στους Κινέζους, αλλά μετά να μην στείλουμε αμερικάνικη εταιρεία να έρθει να τα αγοράσει ή να προσφέρει, να προσφέρει βοήθεια, οικονομική βοήθεια και επενδύσεις. Όταν αυτό είναι κάτι που είναι standard, αλλά μπορεί να, μπορεί να υπάρχει μια διαφοροποίηση σε συγκεκριμένα θέματα, αλλά αυτό το βλέπουμε και από τους αριστερούς και από τους δεξιούς. Θέλουν αυτό το, το America First, πρώτο η Αμερική, Υπάρχει και σαν δύο κόμματα. Οι, οι Ριπουμπλικάνοι του έχουν, έχουν δώσει όνομα, αλλά και οι Δημοκρατικοί ε, στου εργαζόμενου έχουν αυτή την, α, α, αυτό το αίσθημα. Τώρα, για Μέσα Ανατολή. Ε, αν βγει η Καμάλα Χέρστ, εγώ πιστεύω όπως το έχουμε δει και στι δηλώσει, κάποια ψιλοσυνέχεια από την, ε, την πολιτική που είδαμε βλέπουμε του Biden. Μπορεί να τραβήξουν πίσω από τη προσπάθειά τους που κάναν τα πρώτα δύο χρόνια να, ανανεώσουν τη συμφωνία με το Ιράν. Ο, ο Τραμπ και ένα και άλλο γενικό να μην πούμε για τον Τραμπ ο, Τραμπ δεν μπορεί να ξαναβγεί ο Τραμπ και βλέπουμε το εγωισμό του Τραμπ ο Τραμπ θα θέλει να γράψει ιστορία και, να θυμόμαστε ότι την τελευταία τη, τη, χρονιά του προσπάθησε να κάνει, είχε και μια μεγάλη ιδέα που έστειλε και το γαμπρό του να, να καταφέρει και μια, μια λύση μεταξύ του Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους. Ο Τραμπ όταν τον ακούσει στα ρεάλιστους και τα λοιπά υποτίθεται έχει τη λύση για τα πάντα. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ακριβώς στην ομάδα του αλλά αν έχει όπως πολλοί λένε μέσα στο Λευκό Οίκο, αν έχει τον κύριο τον Φρίντμεν που τον είχε πρέσβει στο Ισραήλ μπορούμε να δούμε 100% απόλυτη α, υποστήριξη του Ισραήλ χωρίς, χωρίς κριτική και υποστήριξη και στα πιο α, ακραία κόμματα του Ισραήλ να θυμηθούμε ότι ο κύριος ο Φρίντμεν ήτανε το έπαιξε κομβικό ρόλο να πάρει η Αμερική το, την πρεσβεία της από τη, απ το Τελαβίβ και να το βάλει στη Γερουσαλήμ ε, Σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία και τα πράγματα είναι αντίστροφα έτσι Είναι, είναι τα, ε, ξανά αντίστροφα η Κάμαλα Χέρες μπορεί όχι μόνο να συνεχίσει την πολιτική του του Biden, αλλά μπορεί να πει: Εντάξει, βγάζουμε και μερικά πράγματα που λέγαμε του Ουκρανού να μην κάνουν. Μπορεί να τους αφήσουμε να κάνουν ή να χτυπήσουμε στη Ρωσία. Φυσικά το έχουν αρχίσει και αυτό. Αλλά η Kamala Harris και το έχει πει: Θα δώσει συνέχεια στην έμφαση στη συμμαχίες με τους Ευρωπαίους. Εδώ αυτό είναι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Για τον κύριο Τραμπ μιλάει ακόμα με, σαν, για την Ευρώπη σαν να είναι εχθρική η Ευρώπη. Και δεν μιλάμε μόνο επειδή για, τα, για τις χώρες που λέει δεν έχουν επενδύσει αρκετά στην Εθνική Άμυνα, Γερμανία, που δεν είναι και ο μόνο η Γερμανία και δεν είναι ο κύριος ο Τσορμπ μόνο που το έχει πει και οι Δημοκρατικοί το έχουν πει να θυμηθούμε ήταν ο, ο πρώην υπουργό Άμυνας ο Γκέιτς που ήταν και του Μπούς και του Ομπάμα που άρχισε αυτή τη, τη συζήτηση και συμφωνώ με αυτό. Αλλά όταν δίκιο. τον ακούμε στι ομιλίε του να μιλά για τον Βίκτορ Ορμπάν αφού ο Ορμπάν δεν έχει κάνει αυτά, δεν έχει επενδύσει, δεν έχει προσφέρει στη συμμαχία. Αν, αν μας έλεγε, να παράδειγμα η Ελλάδα, ε, αλλά αυτή α, α, αυτή την ε, φιλία που έχει με τον Ορμπάν ε, με ανησυχεί πάρα πολύ γιατί η Ευρώπη παρόλο που δεν έχει γίνει, έχει πολύ δρόμο μπροστά Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα μεγάλο εργαλείο για την Ελλάδα και ο κύριος Ορμπάν δεν είναι μοντέλο εδώ για, για την, την Ευρώπη. Σε ό,τι φορά τώρα στην Ελλάδα, εδώ βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με διαδοχικές κυβερνήσεις έτσι από τον Τραμπ μετά με τον Μπάιντεν και πριν από τον Ομπάμα είχε ξεκινήσει αυτό και, και ότι η Πάμε. Ελλάδα σταδιακά. Μπαίνει ε, πιο ψηλά στον Αμερικανικό σχεδιασμό στην ε, περιοχή. Έγινε σταδιακά, ξεκίνησε επί Ομπάμα, το συνέχισε ο Τραμπ με τον Πομπέο, ε, το συνέχισε και ο Μπάιντεν. Αυτό που έχει περιγράψει και εσύ, μια μεταφορά σιγά σιγά κέντρου βάρου στην Ελλάδα για να έχουν εναλλακτική να μην εκβιάζονται τόσο πολύ από την Τουρκία. Τι βλέπει εκεί, Εγώ αυτό που με ανησυχεί είναι και τα δύο κόμματα, τουλάχιστον στο επίπεδο προέδρων, έχουν αρχίσει να παίρνουν την Ελλάδα δεδομένη. Είδαμε και τη συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που λέει οι Αμερικανοί δεν μας έχουν δώσει το εξοπλισμό που μας προσφέρανε, που μας υποσχεθήκανε στο γράμμα του Μπλίνκεν. Αυτό είναι, εύχομαι, είναι ένα σοβαρό θέμα. Μέσα σε μια εβδομάδα έρχεται και ο Υφυπουργός Ευρώπης. Φαντάζομαι θα το θέσουν αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι επειδή, όπως αρχίσαμε, ο λαός της Αμερικής δεν δίνει έμφαση, δίνει έμφαση μόνο στην Ουκρανία και, και στο Ισραήλ και είναι πολύ εύκολο να μην δίνουμε έμφαση σε άλλα θέματα που όλος ο κόσμος καίγεται. Όλος. Υπάρχει αυτή η κατάρα των Κινέζων να ζούμε σε ενδιαφερόμενες εποχές και την έχουμε καταφέρει, έχουμε καταφέρει αυτή τη, τη, να ζούμε αυτή τη κατάρα. Ευτυχώς βλέπουμε κάτι αντίθετο στο Κογκρέσο, ότι βλέπουμε ομάδες και ριπουμπλικάνων και ε, δημοκρατικών να έρχονται τακτικά στην Ελλάδα. Μόλις τώρα στη Σούδα ήρθε μια ομάδα γερουσιαστών ριπουμπλικάνων που ο αρχηγός του σε αυτή την αποστολή ήταν ο, ο κύριος Μοράν που τρίτη φορά έρχεται μέσα σε ένα χρόνο στην Ελλάδα. Και θα, θα πρέπει να βασιστούμε ξανά σε αυτή, σε αυτή τη στρατηγική. Γιατί όλες αυτές οι σχέσεις από Ομπάμα, Τραμπ και γιατί δεν ήταν ο Παμπέο, να θυμηθούμε τα πρώτα δύο χρόνια του Τραμπ, δεν υπήρχε Παμπέο, ήταν στο CIA, δεν ήταν υπουργός εξωτρικών. Αλλά ακόμα πηγαίναμε πάνω επειδή είχαμε τρομερή υποστήριξη στο Κογκρέσο. Εδώ πρέπει και η Ελλάδα και ομογενεί να βάλουν όλη τη έμφαση τους. Γιατί θα είμαστε και για πρώτο Κογκρέσο, για πρώτο Κογκρέσο για δύο δεκαετίε δεν θα έχουμε ούτε Μενέντε ούτε Σαρμπάνη. Και πρέπει να αποκτήσουμε καινούργιε φιλίε. Η Ελλάδα έχει ήδη τη θαυμάζουν και ρηπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί. Αλλά ανησυχώ, δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι γύρω από τον κάθε πρόεδρο. Μιλάμε, αν, αν δούμε Παμπέο, πολύ ωραία. Ξέρουμε τον, τον κύριο Παμπέο και ο κύριος Παμπέο ήταν τρομερός υπουργό για, για τα ελληνικά θέματα. Αλλά συζητιέται σε ρηπουμπλικάνικου κύκλου ότι ο αντιπρόεδρος δεν θα θέλει τον κύριο Παμπέο μέσα στην, στην κυβέρνηση, γιατί την επόμενη μέρα, αν βγει ο Τραμπ, την επόμενη μέρα αρχίζει η εκστρατεία για τον επόμενο πρόεδρο και δεν θα θέλει ο J.D. Vance μέσα στην ίδια κυβέρνηση κάποιον τέ, τέτοιον έντονο αντίπαλο και θα θυμηθούμε ότι ο J.D. Vance έχει μια ιδιαίτερη σχέση και φιλία με το γιο του, 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 του Donald Τραμπ. Είχαμε και, και συζητιέται να έρθει πίσω ο κύριος ο Φλιν που ήταν πληρωμένος από τους Τουρκούς και βγήκε. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι γύρω από την Κάμαλα γιατί ε, αυτή για πολλά χρόνια έχει ένα πολύ μικρό κύκλο. Γι' αυτό υπάρχουν πολλέ άρα, ερωτήσει. Άρα, το και, πάρος. και η Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα, η Ελλάδα πρέπει να θέσει αυτό το θέμα για τον εξοπλισμό και πρέπει και όχι μόνο αυτό, Πρέπει να έχουμε απαιτήσει σε εμά, του ομογενεί. Όχι να βγαίνουμε να σα λέμε αυτό είναι καλύτερο για την Ελλάδα ή εκείνο είναι καλύτερο για την Ελλάδα. Γιατί εγώ, παρόλο που εγώ για πολλού λόγου εσωτερικού υποσυρίζω ε, την Κάμαλα Χέρε, αλλά την υποσυρίζω σαν Αμερικανός. Εγώ δεν μπορώ να σα πω υπάρχει ένα, υπάρχει λόγο για τα εθνικά μα θέματα που προτιμάω τον έναν από τον άλλον. Και, και δυστυχώ είναι άλλοι που σα λένε αντίθετο. Βγαίνουν στα κανάλια και λένε ο Ντάνο Τραμπ υποσυρίζει την Ευρώπη. Δεν υποσυρίζει την Ευρώπη, ρε παιδιά, το ξέρουμε. Μπορεί να έχει λόγο, μπορεί να είσαι ρεπουμπλικάνος πρώτα, εντάξει, μια χαρά. Αλλά να μην βγαίνουμε στα κανάλια για να σα λέμε αυτός είναι καλύτερος ή δεν είναι καλύτερος. Έχουμε πολλή δουλειά, πρέπει να πείσουμε πολλή, πολλά άτομα και όταν βγαίνουν και οι μερικοί Ελληνομερικάνοι και μας φέρνουν για παράδειγμα τον Ρίτσαρντ Γκρενέλ και είδαμε μια συνέντευξη που το ρώτησαν οι αντιποκριτές τι να περιμένουμε στη δεύτερη, την επόμενη μέρα σε δεύτερη προεδρία Τραμπ για τις διμερεί σχέσει και να απαντάει αυτό έχω ένα ιδιαίτερο μέρο στην καρδιά μου για τη Μύκονο ε, βλέπουμε τι δουλειά έχουμε μπροστά. Έτσι είπε. Εντάξει, να θυμηθεί ο κύριο ο Παμπέο, το τελευταίο μέρο που πήγε σαν υπουργό εξωτερικών, πήγε στην Κρήτη. Εντάξει, έχουμε του γερουσιαστέ πάνε σούδα. Αυτά πρέπει να έχουμε και απαιτήσει και εμεί, σαν ομογενεί, σαν τη γέφυρα, το ρόλο γέφυρα που παίζουμε εμεί μεταξύ Ελλάδα και Αμερική, αλλά και η, και η Ελλάδα να στέλνει σαφές μηνύματα και στους δύο. Μη μας παίρνετε δεδομένους. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κλείνοντας, κρατάω αυτό που είχες πει σε άλλη συζήτησή μας και επιβεβαιώνεται και μάλιστα το έχεις πει πριν εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει να, ε, να επενδύσει η Ελλάδα, η ομογένεια μαζί με την Ελλάδα, να επενδύσουν στο Κογκρέσο και σε ομάδε και να μην βασιζόμαστε τόσο σε πρόσωπα, γιατί τα πρόσωπα σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Σήμερα είναι πρόεδρο κάποιο που μπορεί να να έχει καλέ θέσει για εμά, αύριο μπορεί να μην είναι. Χθε μπορεί να είναι κάποιο στη Γερουσία, αύριο να, να μην είναι. Αλλά να μην ποντάρουμε σε πρόσωπα, αλλά σε ομάδε και στο Κογκρέσο, όπου εκεί παράγεται πολιτική, εκεί ασκείται η πίεση, δηλαδή να, να χτίσουμε εκεί Διακομματικά και με ρεπουμπλικανού και με δημοκρατικού, το οποίο το προηγούμενο διάστημα και με τη δική σου βοήθεια είχε γίνει αυτό το πράγμα. Σε, σε πολύ σημαντικό αυτό. <Συσχεία> και και ε, 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 βεβαίω και με τον λαό των Αμερικάνων. Ε, το, <Συσχεία> όλοι, για παράδειγμα, όλοι έρχονται, όλα τα κανάλια θα έρθουν στη Washington DC για τη μέρα των εκλογών. Αυτό για μένα δεν το καταλαβαίνω, γιατί η Washington έχει μηδέν electoral votes, μηδέν. Η Washington δεν θα παίξει κανένα ρόλο. Εδώ πρέπει να μάθουμε και πώς να κάνουμε σχέση στον λαό τον ελληνικό με τον λαό τον αμερικαν, το αμερικαν, Αμερικανικών. Να πηγαίνουμε στη Pennsylvania, να πηγαίνουμε στη Wisconsin και Michigan που και οι τρεις πολιτείες έχουν αρκετούς Έλληνες. Η Αριζόνα, η, 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 μεγαλύτερη η, η κοινότητα ε, της διασποράς που μεγαλώνει πιο Πιο πολύ τα τελευταία δέκα χρόνια είναι στην Αριζόνα. Να βάλουμε ρίζε και, και η διπλωματία μα και τα πανεπιστήμια μα και οι εταιρείε μα. Όχι μόνο Νέα Υόρκη, Βοσόνι, Ουάσινγκτον και Σικάγκο, δεν είναι όλοι η Αμερική. Έντια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Έντια, εκπληκτικό Ζεμενίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσά που ήσασταν απόψε μαζί μα.